Η Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 46 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν κάτω από το όριο φτώχειας. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από τότε που η υπηρεσία άρχισε να καταγράφει τα ποσοστά φτώχειας, δηλαδή από το 1959. Η αύξηση του ποσοστού των φτωχών έχει επηρεάσει και τις οργανώσεις που βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ανθρώπους σαν την Τζίνα Σμπικόφσκι, που λέει ότι το να αγωνίζεσαι να τα βγάλεις πέρα χωρίς δουλειά με ένα επίδομα δεν αποτελεί αμερικανικό όνειρο. To me, American dream was owning your own home, having a business, having your own car, and living life to its absolute fullest. I can't even do that now. I can't even dream about that now. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ένας στους 6 Αμερικανούς ζει σήμερα κάτω από το όριο φτώχειας. Poverty is a struggle every day to decide if you put food on the table or if you pay your rent, if you can feed your children or buy them medicine. Η Kim Perez της οργάνωσης People Resource Center στο Ιλινόι λειτουργεί και ένα λαϊκό παντοπολείο για τους απόρους της περιοχής. People who have led successful lives, who are educated, are now finding themselves in poverty because they cannot bring in enough. Their unemployment benefits have ended, and there are not enough federal programs that help them, federal, state, or local programs, to be quite honest, that are available to help support their needs. Και ενώ όλο και περισσότερα άτομα καταλήγουν να ζητούν βοήθεια, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις βλέπουν τους πόρους τους να μειώνονται και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών τους. I'm hoping one of these days to get out of this, but things look grim right now. Αναλυτές δηλώνουν ότι αν δεν μειωθεί το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτή τη στιγμή ξεπερνά ελαφρά το 9%, θα συνεχίσουν να μακραίνουν οι ουρές των απόρων και μακροχρόνια ανέργων, που συγκεντρώνονται έξω από τις υπηρεσίες αρρωγής. Άννα Καραγιανοπούλου, VOA, Washington.